Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τον προφήτη Εζεκίλ κάτι το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ τώρα τελευταία. Αδελφοί, από τη σελίδα 770 η Εζεκίλ λάμδα σίγμα, η Εζεκίλ 36. Από το εδάφιο 24 μέχρι και το 28. Διότι θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και σας φέρει εις την γη σας. Με ύψιλον. Και θέλω ράνι εφημών καθαρών είδωρ και θέλετε καθαριστεί. Από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει και θέλω δώσει εις εσάς καρδία νέαν και πνεύμα νέων θέλω εμβάλει εν ημίν και από σπάσας την λιθύνη καρδίαν από τη σαρκό σας θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνην και θέλω εμβάλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτετε τας κρίσης μου και να εκτελείτε αυτάς και θέλετε κατοικήσει εν τη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας σας και θέλετε είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός σας. Δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί. Αυτός ο λόγος, αδερφοί, έχει εκπληρωθεί και μέσα στη ζωή μας. Μπορεί να πει κάποιος οι προφήτες μίλησαν μόνο για το λαό Ισραήλ, για τον κατασάρκα Ισραήλ. Μεταφορικά είναι και για το πνευματικό Ισραήλ όλος ο λόγος, αδερφοί, δόξα στον Κύριό μας. Η διαφορά ξέρετε ποια είναι? Ότι αυτοί είχαν νομοθεσίες και διατάγματα, δηλαδή είχαν το γράμμα. Εμείς τώρα, αδερφοί, έχουμε το λόγο του πνεύματος. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτός σαρκικός περιούσιος λαός του Θεού, εμείς πνευματικός περιούσιος λαός του Θεού, αλλά και με τη σάρκα μας και με το σώμα μας. Δεν υπάρχει διαφορά. Τον ίδιο Θεό που λατρεύανε οι Ισραηλίτες, τον ίδιο Θεό λατρεύουμε και εμείς. Αλλά η διαφορά είναι τώρα εμείς τον λατρεύουμε πνεύματι και αληθεία. Τότε αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, βλέπανε, αδερφοί, και λατρεύανε. Βλέπανε και κάνανε. Ακούγανε και κάνανε. Περισσότερο περιπατούσανε δια της όψεως, έτσι δεν είναι? Αλλά δεν πάβαν όμως να πιστεύουν στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί. Εδώ αυτά τα εδάφια, αδερφοί, φέρονται γύρω από την καρδιά του ανθρώπου. Είναι το επίκεντρο της ζωής μας, του σώματός μας, της ψυχής μας. Η καρδιά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριό μας. Ο Θεός έχει κάνει επεμβάσεις και εκβάσεις στη ζωή μας και η πρώτη και μεγαλύτερη επέμβαση ήταν ότι συγχώρεσε τις αμαρτίες μας. Αφού εμείς βέβαια μετανοήσαμε και επιστρέψαμε καρδίας. Δεν συγχωρείται αλλιώς η αμαρτία του ανθρώπου άμα δεν μετανοήσει, αδερφοί, και δεν επιστρέψει. Δεν σώζεται καμιά ψυχή, κανένας άνθρωπος άμα δεν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου. Άλλο όνομα δεν σώζει τον άνθρωπο. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τον κάθε άνθρωπο. Ούτε η μητέρα του πέθανε κατά σάρκα, ούτε κάποιος άλλος άνθρωπος πήρε τη θέση μας, αλλά ούτε και ο πατέρας Ουράνιος πήρε τη θέση μας επάνω στο Σταυρό. Ο ενσαρκωθής λόγος του Θεού ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πέθανε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, αδερφοί. Και όταν λέει ο λόγος του Θεού στις προφήτες, εις εμέ βλέψατε όλα τα έθνη και σώθητε, εννοεί, αδερφοί, τη θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, όποιος κοιτούσε μέσα στο στρατόπεδο του Ισραήλ τον χάλκινο όφι, γιατί είχε πέσει μια πληγή, αδερφοί, λόγω της απιστίας και της πορνείας που είχαν κάνει οι Ισραηλίτες, και βγήκαν οι φόγοι, οι όφις, οι φλογεροί, και δαγκώνανε. Όσους δαγκώνανε, πεθαίνανε ακαριέως. Αλλά όσους προλάβαινε και κοίταζε στον χάλκινο όφι, που συμβολίζει πραγματικά τη σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αδερφοί. Τον άγκονο όφη κοιτούσε στο χάλκινο όφη,
Το δηλητήριο του όφελος δεν είχε επιρροή στη ζωή του, αδερφοί. Δεν πέθανε ο άνθρωπος. Αυτό για μας σήμερα, ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί? Ότι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στη θυσία του Σταυρού, στη θυσία του Χριστού, δεν έχει ισχύ και επιρροή η αμαρτία επάνω του. Δηλαδή, το δηλητήριο της αμαρτίας, που η αμαρτία έχει προέρθει από τον διάβολο, έτσι δεν είναι? Όχι από τον Θεό. Γιατί η πρώτη αμαρτία έγινε στον τρίτο ουρανό, αδερφοί, όχι στην Εδέμ, όχι στον Παράδεισο. Εκεί έγινε η πρώτη αμαρτία. Εκεί έγινε η πρώτη παράβαση και η πρώτη παρακοή. Και μεταφέρθηκε στον κήπο της Εδέμ και τώρα μεταφέρεται σε κάθε φυσικό άνθρωπο η αμαρτία αυτή, αδερφοί μου. Αλλά, αδερφοί, συγχωρείται η αμαρτία. Εξηλαιώνεται η αμαρτία. Πετάγεται η αμαρτία στα βάθη των θαλασσών όταν ο άνθρωπος τις αποθέσει, αδερφοί, και τις φέρει στα πόδια του Ιησού Χριστού. Δεν συμφέρει κανέναν άνθρωπο να πεθάνει με τις αμαρτίες του, αδερφοί. Γιατί όντως μετά θανάτω έρχεται κρίση, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Τώρα οι άνθρωποι λένε στον κόσμο, πίστευε και μείνε ρεύνα, ας φάγουμε και ας πιούμε διότι αύριο αποθνίσκομαι. Άλλοι λένε εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και κόλαση. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι, αδερφοί. Εδώ είμαστε ξένοι και πάρικοι, είμαστε προσωρινοί. Λίγα είναι τα χρόνια της ζωής αυτής, 70, μετευρωστία 80, και μετά τι γίνεται, αδερφοί? Άντα σου βάλω εγώ και ένα κατοστάρικο ακόμα, 180, μετά τι γίνεται? Που δεν ζει ο άνθρωπος τόσα χρόνια, 180, μετά τι γίνεται? Τελειώσαμε? Αδερφοί, περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν φόβο και τρόμο από αυτή τη ζωή, γιατί έχουν την αβεβαιότητα της αιωνιότητας. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει και δεν ξέρουν πού πάνε, αδερφοί. Ξέρετε γιατί? Γιατί ζούσαν μες στην αμαρτία και μένουν μέσα στην αμαρτία και πεθαίνουν με τις αμαρτίες τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί, ο οποίος χτύπησε την πόρτα της καρδιάς μας. Δεν αξίζαμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Αλλά κατά χάρη είμαστε σωσμένοι και αυτό είναι Θεού το δώρον, αδερφοί. Με τη σκληρή καρδιά που είχαμε, με την αρρωστημένη καρδιά που είχαμε, δεν θα μπορούσαμε, αδερφοί, να ζητήσουμε τον Θεό, να τον επικαλεστούμε. Δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε, δόξα στον Κύριό μας. Αλλά ο Κύριος έκανε μια πολύ δυναμική επέμβαση, ένα πνευματικό χειρουργείο, έτσι να το πω απλά να το καταλάβουμε. Γιατί λέει εδώ πέρα, άμα δεν γίνει η απόσπαση της λιθίνης καρδίας, άμα δεν γίνει αυτή η πνευματική εγχείρηση στον άνθρωπο, δεν μπορεί να τοποθετήσει ο Θεός τη νέα καρδιά της σαρκίνης. Μερικοί το παρεξηγούν, η σαρκίνη καρδιά δεν εννοεί η καρδιά γεμάτη αμαρτία, γεμάτη επιθυμίες, αδερφοί, γεμάτη κακία. Εννοεί η καρδιά, αδερφοί, συντετριμένη και ταπεινή, όπως ήταν και είναι η καρδιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή την καρδιά, αδερφοί, την πνευματική καρδιά, τη σαρκίνη καρδιά, την ευαίσθητη καρδιά, αδερφοί, την καρδιά που δέχεται το Λόγο του Θεού, την καρδιά που αναζητάει το Λόγο του Θεού, την καρδιά η οποία φιλοξενεί το Λόγο του Θεού. Τέτοια καρδιά έχει βάλει ο Χριστός μέσα μας. Δεν ξέρω αν το έχουμε νοήσει, αδερφοί. Πιστεύω ότι το έχουμε νοήσει, το έχουμε καταλάβει. Γιατί από την ώρα που μας επισκέφθηκε ο Κύριος, άλλαξε η ζωή μας. Που αυτό σημαίνει αυτομάτως, άλλαξε και η καρδιά μας. Μας έδωσε καρδιά νέα. Ναι, αλλά εγώ βλέπω στον εαυτό μέσα γίνεται πόλεμος. Έχω αγώνα, έχω διαλογισμούς. Δίνω μάχες για να επιβιώσω. Αδερφοί, μήπως δεν αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να συνεχίσει τη δουλειά του? Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να συνεχίσει το έργο αυτό που άρχισε στη ζωή μας. Γιατί νομίζουμε αφού αναγεννηθήκαμε, αφού βαφτιστήκαμε στο νερό, αφού εσδραστήκαμε το Πνεύμα το Άγιο, αφού λάβαμε κανένα, ένα, δύο, τρία χαρίσματα, λέω μεγάλο αριθμό τώρα, τώρα είμαι εντάξει. Τώρα τελείωσα. Πού είναι το πληρούστε Πνεύματος Αγίου? Αυτό λείπει, αδερφοί. Όταν λείπει προσευχή, λείπει και πλήρωση στο Πνεύματος Αγίου. Για πώς θα πληρωθώ, αδερφοί, με Πνεύμα Άγιο? Σάπλα στο καναπέ? Δεν γίνεται. Θα πρέπει να πάω στην προσευχή. Θα πρέπει να εξητήσω το πρόσωπο του Κυρίου. Θα ζητήσω να πάρει το βάρος μου μέσα από την καρδιά μου. Θα ζητήσω το αίμα του να συγχωρέσει τις αμαρτίες μου. Και εμείς θα πρέπει πάντοτε να εξητούμε, αδερφοί, το αίμα του Κυρίου μας, γιατί είναι ελασμός για τις αμαρτίες μας και όλου του κόσμου. Μην το αγνοούμε αυτό. Είναι πάρα πολύ βασικό, αδερφοί. Άμα δεν, η καρδιά μας δεν είναι καθαρή, δεν μας δέχεται ο Κύριος. Άμα το ημάτιό μας είναι ρυπαρό εξαιτίας αμαρτίας, εξαιτίας κάποιας επιθυμίας, δεν μας δέχεται ο Κύριος.
Στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς αδερφοί για να μπουν μέσα στα Άγια και να λειτουργήσουν, κάνανε μεγάλο καθαρισμό και με φόβο και τρόμο πηγαίνανε, το ξέρετε. Εμείς τώρα το έχουμε βρει, με δέχεται εμένα ο Θεός όπως είμαι. Αδερφοί, έτσι ήμασταν στον κόσμο. Δεν μας ένοιαζε για τίποτα. Αλλά τώρα δεν ζούμε μέσα στην άγνοια. Πιστέψαμε στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός θέλει να έρθουμε στην επίγνωση της αληθείας. Ο Θεός θέλει να μάθουμε πώς να πολιτευόμαστε στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι ο στήλος και το εδρεύμα της αληθείας. Αυτά θέλει ο Θεός να μας διδάξει, αδερφοί. Μην εμπιστευόμαστε την καρδιά μας. Προσέξτε, γιατί ζει ακόμα ο παλιός ο άνθρωπος μέσα μας, αδερφοί. Άμα δεν έχει πεθάνει, λέμε μα βαφτιστήκαμε και συνταφήκαμε με τον Χριστό, πάνε οι αμαρτίες μας. Πολύ ωραία. Βεβαίως, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά μέσα στην πορεία, αδερφοί, άμα δεν συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να προσευχόμαστε, να διδασκόμαστε, να έχουμε κοινωνία με το Άγιο Περιβάλλον των αδερφών, αδερφοί, και άμα δεν συμμετέχουμε στις προσευχές, καήκαμε, αδερφοί. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ δυνατός, η αμαρτία είναι πάρα πολύ δυνατή, αδερφοί μου. Βλέπουμε, ζούμε στις τελευταίες ημέρες, αδερφοί, ο κόσμος διευθύρεται. Κάθε χρόνος που περνά, λέω χρόνος, να πω καλύτερα εβδομάδα και μήνας. Η διαφθορά όλο και μεγαλώνει. Νομιμοποιούν όλα αυτά τα οποία ο Θεός, αδερφοί, έχει, να πω, έχει απαγορεύσει, έχει φανερώσει ότι είναι αμαρτία. Νομιμοποίηση της αμαρτίας, βεβαίως. Ευωδώνουν το κακό. Ευωδώνουν την αμαρτία. Κάποιος μου είπε προχτές ότι γίνονται γάμοι και με ζώα, παντρεύονται και με ζώα. Ένας Μεξικάνος παντρεύτηκε με ένα κορκόδιλο. Λέω, θα βρει τον πελάτη από τον κορκόδιλο. Θα το φάσει τόσο κορκόδιλο και θα ησυχάσει, λέω. Πού φτάσαμε, αδερφοί? Εμοράδισαν οι άνθρωποι, ξέρετε. Εξαιτίας της αμαρτίας, αδερφοί μου. Επειδή δεν δοξάσαν τον Θεό σαν δημιουργό, δεν λατρεύσαν τον Θεό σαν δημιουργό, αλλά λατρεύουν τη κτήση. Λατρεύουν τη δημιουργία. Σου λένε ποιος Θεός, όλα γίνανε από μόνα τους. Εκρήξεις γίνανε, γκάζ ήταν εκεί πέρα και έγινε γη, έγινε το φεγγάρι, έγινε ο ήλιος, έγιναν τα πάντα από μια μεγάλη έκρηξη, από το μπαμ, λένε. Και λέω εγώ, ποιο μπαμ, τι μπαμ ήταν αυτό? Δηλαδή έγινε ένα μπαμ και βγήκαμε εμείς? Έγινε ένα μπαμ και βγήκε η άνοιξη στο καλοκαίρι, ο φθινόπωρος και ο χειμώνας, με το χιόνι, με τις βροχές? Από το μπαμ βγήκαν όλα αυτά, αδερφοί μου? Οι άνθρωποι εξαπατάνε τον εαυτό τους, αδερφοί. Υπάρχει δημιουργός, υπάρχει Θεός, αδερφοί μου, υπάρχει και η αλήθεια του Λόγου του Θεού, η οποία διδάσκει εμάς τους ανθρώπους του ο Θεός να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας και να διάγουμε στη ζωή αυτή βίων ησύχιων και ατάραχων. Βεβαίως πρέπει να προσευχόμαστε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί από αυτά που βλέπουμε στον κόσμο να γίνονται, αδερφοί, άμα δεν προσέξουμε, παρασυρώμαστε κι εμείς μετά των ανώμων. Και ο πρώτος ο οποίος μπορεί να μας πλανήσει, η πρώτη είναι η καρδιά μας, η οποία θα μας πλανήσει, αδερφοί. Ναι, αλλά έχουμε σαρκίνη καρδιά. Την έχει οργώσει το Πνεύμα το Άγιο, την έχει καλλιεργήσει, την έχει κατακάψει να καούν κάθε, αδερφοί. Έχει βγάλει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί κάθε πέτρα μπορεί να είναι και μια αμαρτία και μια παράβαση και μια νομία, αδερφοί. Και οι διαλογισμοί, οι κακοί και οι πονηροί πέτρες είναι, οι οποίες πρέπει να βγουν μέσα από την καρδιά μας. Γιατί όλα τα άσχημα δεν έρχονται από έξω προς τα μέσα στον άνθρωπο. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει ότι μέσα από την καρδιά του ανθρώπου έρχονται οι πονηροί διαλογισμοί. Και εγώ απορώ και το διάβασα και σήμερα το πρωί. Λέω, θέλω να το ξαναδώ πάλι αυτό. Λέω, τι είναι αυτό που βγαίνει μέσα από τις καρδιές μας πολλές φορές? Και δεν μπορούμε, αδερφοί, να το φρενάρουμε ή να το ελαττώσουμε. Δεν μπορούμε. Θέλω να το δούμε λίγο, αδερφοί. Γιατί με έχει κάνει πολύ εντύπωση. Πρέπει να είναι στο 6ο κεφάλαιο του Μάρκου το Ευαγγέλιο. Στο 7ο, συγγνώμη. 20 εδάφιο. Έλεγε δε ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύν των άνθρωπων. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων, προσέξτε, από την καρδιά μέσα του ανθρώπου. Αυτό αφορά όλους μας, αδερφοί. Έτσι.
εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί. Μέσα από την καρδιά μου. Μα εγώ έχω καλή καρδιά. Έτσι λέμε. Μην το λες αυτό, αδερφέ. Σήμερα μπορεί να είναι καλή, αύριο μπορεί να γίνει χειρότερη. Διαλογισμοί κακοί, σκέψεις κακές. Και αρχίζει, μοιχείες. Ο ένας παίρνει τη γυναίκα τα λουνού, η άλλη παίρνει τον άντρα τα λουνού. Δηλαδή, απατάει ένας τον άντρον. Πορνείε. Και αυτό σήμερα το ζούμε από νηπιακή ηλικία. Προωθούν την πορνεία, αδερφοί. Το ξέρετε. Στα σχολεία. Λέει, να κοιμηθείτε μαζί, αλλά προφυλαχτείτε. Λέει, να μην πιάστε και κανένα AIDS, έτσι. Το νομιμοποιήσανε και αυτό. Φόνοι. Το σκοτώνει ο άλλος και σου λέει, ναι, δεν, αυτός θέλει, δεν φταίω εγώ. Κλοπέ, κλέψιμο. Πάει σύννεφο στην Ελλάδα προπάντως. Άμα δεις ειδήσεις, στεναχωριέσαι. Εγώ τα βλέπω, αδερφοί, το κλείνω. Μόλις βλέπω ότι κλέβουν, σκοτώνουν, λέω, άστο, λέω, δεν χρειάζεται. Το ξέρουμε αυτό. Να μας λείπουν αυτές οι ειδήσεις, αδερφοί. Μας στεναχωρώνουν και μας αγχώνουν κιόλας, έτσι δεν είναι? Κλοπές. Πλεονεξίε, αχορτασία δηλαδή. Μάσε, πάρε. Πονηρίε. Μα έχει τόσα πολλά η καρδιά μας. Έχει κι άλλα. Πονηρίες. Δόλος. Ασέλγια. Βλέμμα πονηρό. Μα και το βλέμμα το πονηρό. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μέσα από την καρδιά μου βγαίνει. Άμα κοιτάξω κάποιον πονηρά, μέσα από την καρδιά βγαίνει. Και αυτό, αδερφέ. Βλασφημία. Ύβρις. Μέσα από την καρδιά. Βεβαίως. Υπερηφάνεια. Και αυτό από την καρδιά. Εγώ νόμιζα ότι είναι πνευματική αρρώστια. Είναι. Αλλά μέσα από την καρδιά πηγάζει τον ανθρώπο. Μέσα από την καρδιά βγαίνει και η περηφάνεια, αδερφοί. Και τι άλλο. Αφροσύνη. Και η αφροσύνη μέσα από την καρδιά. Βγαίνει. Όλα αυτά βγαίνουν μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Μα μπορεί να φιλοξενεί μια καρδιά ανθρώπου τόσα πολλά. Και τα όμοια τούτων. Άμα δούμε τα έργα της Σαρκός στην προς Γαλάτας επιστολή. Και αυτά μέσα από την καρδιά βγαίνουν. Αδερφοί. Και είναι παρόμοια και χειρότερα. Και λέει στον προφήτη Ιερεμία, αδερφοί, ότι μόνο ο Θεός μπορεί να ερευνήσει την καρδιά του ανθρώπου. Λέει, τι δύναται να ερευνήσει αυτήν? Εγώ ο Θεός ερευνώ καρδίες και νεφρούς. Δηλαδή, ο Θεός ξέρει την καρδιά μας καλύτερα από τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε εμείς να ερευνήσουμε την καρδιά μας, αδερφοί. Ούτε και εγώ μπορώ να ερευνήσω την καρδιά σου. Όσο και να προσπαθώ να σε ψυχολογήσω, λέμε, θα τον ψυχολογήσω εγώ αυτόν. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, αδερφέ. Ποιο θα ψυχολογήσεις? Ο λόγος εδώ λέει ότι η καρδιά είναι χάσμα μεγάλη. Η καρδιά έχει βυθό, αδερφέ. Ξέρετε, έχει πάτο. Έχει πάτο. Που δεν μπορεί κανείς να φτάσει μέχρι το πάτο της καρδιάς μας. Έχει φάραγγες, αδερφοί. Κανείς δεν μπορεί να την... Παρά μόνο ο Θεός. Παρά μόνο ο Θεός. Δόξα στον Κύριό μας. Τα βγάζει αυτά στην επιφάνεια, τα επιτρέπει οι αδερφοί να τα δούμε και οι ίδιοι μας. Βλέπει, σήμερα είμαι χαρούμενος, ευλογημένος, αύριο κάποιος κάτι μου λέει ή με πείραξε κάτι και γίνομαι ηφαίστειο. Μα τι συμβαίνει, τόσο γρήγορη αλλαγή γίνεται, αδερφοί? Εξαπάτηση καρδίας. Νομίζω ότι με κάτι δεν είμαι τίποτα. Εξαπάτηση καρδίας. Γιατί το λέει ο λόγος, ότι όποιος νομίζει ότι είναι τίποτα είναι ουδέν. Και όποιος νομίζει ότι ξέρει κάτι, δεν ξέρει τίποτα. Και όποιος νομίζει ότι είσαι ατελέας, προσέξει μην πέσει. Μα τι να κάνουμε, Κύριε? Πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε? Αδερφοί, για να σταθούμε θα πρέπει πρώτα να καλλιεργηθούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ότι αυτός που θα έρθει μετά από μένα θα σας βαπτίσει Πνεύματι Αγίου και πυρί. Τι ρόλο παίζει η φωτιά, αδερφοί, τέλος πάντων? Θα μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά η φωτιά, αδερφοί, καθαρίζει. Το ξέρετε, κατακαίει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η φωτιά δοκιμάζει και τις θυσίες. Μέσα στη φωτιά βάζονται και θυσίες και καίγονται, αδερφοί. Ήθε η ζωή μας να είναι μια θυσία ευάρεστη στον Θεό, αδερφοί. Γιατί κάθε χριστιανός δοκιμάζεται μέσα σε αυτή τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό και δοκιμαζόμαστε, αδερφοί. Από τα λόγια μας τις περισσότερες φορές. Από αυτά που σκεφτόμαστε τις περισσότερες φορές. Λέει στο λόγο του Θεού ότι
Άφησα, λέει ο Θεός, το λαό μου να πάει κατά, κατά τους διαλογισμούς αυτών. Σκεφτούν πονηρά. Και ο Θεός τους άφησε να ακολουθήσουν τις πονηριές τους, αδερφοί. Το ξέρετε. Δεν τους σταμάτησε. Γιατί δεν τον ακούγανε. Ο Θεός τους νουθετούσε, τους εδίδασκε. Δεν θέλω, λέει, τις θυσίες σας. Βαρέθηκα, λέει. Βαρέθηκα το θυμίαμά σας, τις μηνιαίες εορτές σας, τις διατεγραμμένες εορτές σας. Το θυμίαμα είναι ευδέλικημα σε με. Διορθώστε τη ζωή σας, λέει. Ελάτε ενώπιον μου και διαδικαστείτε. Μιλήστε μαζί μου, εξομολογηθείτε. Και εγώ θα σας συγχωρέσω. Εάν αμαρτίζεις είναι κόκκινες, λέει, σαν το πορφυρό, θα γίνουν λευκές σαν το χιόνι. Αλλά ελάτε σε μένα, δόξα στον Κύριό μας. Δεν μπορούμε χωρίς τον Χριστό να κάνουμε τίποτα, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα δεν μπορώ να αλλάξω την καρδιά μου. Αδερφοί, δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς από μόνοι μας την καρδιά μας. Μόνο ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Θεού μπορεί να αλλάξουν τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Ναι, αλλά όσοι είναι Χριστό, εσύ είναι νέο κτίσμα, τα παλιά παρήλθανε. Για να σκεφτούμε όλοι, παρήλθανε όντως. Ή είναι ακόμα μαζί μας, μας συνοδεύουνε. Εγώ πιστεύω ότι μας συνοδεύουν ακόμα αρκετά πράγματα, αδερφοί. Τα φέραμε από την Αίγυπτο και τα κουβαλάμε μέσα στην πορεία. Δεν θα αντέξουμε μέσα στην έρημο όμως, αδερφοί. Γιατί και το καύμα είναι μεγάλο, αδερφοί μου. Και το καύμα είναι μεγάλο. Και το ψύχος τη νύχτα είναι αρκετό. Δεν θα αντέξουμε. Θα πρέπει να τα αποβάλουμε όλα αυτά, αδερφοί, από τη ζωή μας. Με ποιο τρόπο όμως? Δια της προσευχής. Αδερφοί, δόξα στον Κύριό μας. Μπορεί να γνωρίζω το λόγο, αδερφοί, απ' έξω και ανακατωτά. Μπορεί να τα λέω τα εδάφια απ' έξω. Αλλά, αδερφοί, εάν δεν έχει εννοήσει η καρδιά μου τι το βάθος, τι το πλάτος, τι το μήκος και το ύψος, αδερφοί, της αγάπης του Θεού, του λόγου του Θεού, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Αδερφοί, ο Θεός εργάζεται μεγάλη σωτηρία μαζί μας, αδερφοί. Το έργο αυτό το οποίο έκανε, αδερφοί, είναι ανεκτίμητης αξίας. Δεν μπορεί άνθρωπος να το εκτιμήσει. Αλλά ούτε και ο ίδιος ο ουρανός το ξέρετε, αδερφοί. Το πολυτιμότερο που είχε ο Θεός μας το χάρισε, μας το έδωσε, αδερφοί. Το πολυτιμότερο. Και τώρα προσπαθεί ο Κύριος, αδερφοί, να μας πείσει. Να μας αλλάξει. Να μας κρατήσει. Γιατί μέσα στις αδυναμίες μας, αδερφοί, πολλές φορές, αδερφοί μου, πέφτουμε σε απιστία και αμφιβάμαι και για τον ίδιο τον Κύριο. Που αυτό σημαίνει ότι η καρδιά μας δεν είναι τελεία. Αδερφοί, δεν έχει πάρει τη θέση που ο Θεός θέλει. Δεν έχει γίνει ακόμα ταπεινή και συντετριμένη που ο Θεός την περιμένει. Δεν είναι γη η οποία είναι καλλιεργημένη, αδερφοί, και έτοιμη να δεχτεί, αδερφοί, την ευλογία, ώστε να φέρει καρπό 30, 60 και 100 πλασίωνα. Όταν αντιδρούμε και μέσα μας ακόμα είμαστε αντιδραστικοί και κατατρωγόμαστε, αδερφοί, σημαίνει ότι είμαστε ακόμα σαρκικοί. Εάν ακόμα φωλιάζουν πράγματα παλιά στην καρδιά μου, ακόμα και παράπονα μέσα στην καρδιά μου κατά τεινός, σημαίνει ότι ακόμα είμαι σαρκικός. Δεν μπορώ να συγχωρέσω εγώ. Αν μου είπε αυτό, με έκανε αυτό. Εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν έχεις πει τίποτα. Είσαι αθώα περιστερά. Το εισπολά πτωμενά πάντες για ποιον είναι, αδερφοί? Για τον Ιάκωβο μόνο, για τον Ιωάννη είναι? Για ποιον είναι? Για όλους μας είναι. Τα μένω πίσω λησμονώ έμπρος εν επεκτηνόμενος. Γιατί τα λέει αυτά ο άνθρωπος του Θεού? Ξέρετε γιατί τα λέει, αδερφοί? Γιατί αυτά που έγιναν εχθές και προχτές με τον Βαρνάβα, ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί, ήρθαν στα μαχαίρια, το ξέρετε. Εξαιτίας του Μάρκου, του ανιψού του, του Βαρνάβα. Θα τον πάρουμε μαζί, λέει ο Βαρνάβας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν κάνει αυτός για το έργο. Μα είναι ανιψός μου, θα τον πάρουμε μαζί. Μπήκε η συγγένεια μπροστά. Μα άμα δεν κάνει, αφού μας εγκατέλειψε στο πρώτο ταξίδι. Τώρα τι να τον κάνουμε αυτόν? Και εκεί οξύνθησαν τα πνεύματα, δεν ξέρω τι κουβέντες ανταλλάξανε, τι υπόθηκε, δεν το λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά λέει ότι έγινε παροξυσμός. Ήταν θέλημα Θεού αυτό να γίνει? Όχι φυσικά, αδερφοί. Αλλά όλα αυτά γραφτήκανε για να τα ακούσουμε και να τα διδαχτούμε ότι και αυτοί οι άνθρωποι ήτανε, προσέξτε. Αδερφοί μου, ήτανε λάθος να παροξυνθούνε? Μα τι να κάνει ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί μου? Γιατί αυτόν είχε βάλει επικεφαλής το Πνεύμα το Άγιο στο έργο του Θεού.
Μέχρι την Κύπρο που πήγαν στο πρώτο ταξίδι φαινόταν ο Βαρνάβας. Από το μεγάλο θαύμα που έγινε με τον Ελίμα το μάγο που τυφλώθηκε, από εκεί και πέρα φαίνεται κύριος ομιλητής να είναι ο Παύλος, αδερφοί. Να τον βάζει ο Θεός μπροστά, αδερφοί, και στις συναγωγές να παίρνει το λόγο να μιλάει και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Άμα θέλετε, μπορείτε να το δείτε μέσα, αδερφοί μου. Λέει, αυτός δεν κάνει για το έργο του Θεού. Μα είναι καλός, είναι ανυψός μου. Εγώ θα τον έχω από κοντά. Μα άμα δεν κάνει το συνέστημα, αδερφοί, το ανθρώπινο, το συγγενικό συνέστημα, αδερφοί, κάνει ζημιά βεβαίως, έτσι δεν είναι? Μα άμα η καρδιά κάποιου δεν είναι ευθεία, αδερφοί, δεν είναι ευθεία, άμα δεν υπάρχει ειλικρίνεια, πώς μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Δόξα στον Κύριό μας, αδερφοί. Ο Κύριος γνωρίζει τις καρδιές μας, αδερφοί. Γνωρίζει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Δόξα στον Θεό. Προπάντως των πιστών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδερφοί, η σαρκίνη καρδία φέρνει αποτελέσματα. Είναι η καρδία η οποία συντρίβεται και ταπεινώνεται. Λέμε πολλές φορές ότι συντρίβεται μπροστά στον Κύριο σαν το αλάβαστρο του μύρου που σύντριψε αυτή η αμαρτωλή γυναίκα στα πόδια του Χριστού, αδερφοί. Που σημαίνει ότι ταπεινώνεται. Που σημαίνει ότι δέχεται. Που σημαίνει ότι συμφιλιώνεται. Η καρδιά είναι αυτή που θέλει ο Χριστός να έχουμε, αδερφοί. Προσέξτε. Είναι η καρδιά που διψάει για τα πνευματικά. Η καρδιά που αγαπάει τα πνευματικά. Η καρδιά που δέχεται τα πνευματικά. Και αποβάλλει τα σαρκικά, αδερφοί, φρονήματα. Αυτή είναι η καρδιά που ο Χριστός μας έβαλε η σαρκίνη. Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι έχω πόλεμο. Θέλω και το ένα, θέλω και τον κόσμο, θέλω και τον Χριστό. Δεν μπορούμε δύο κυρίως να δουλέψουμε, αδερφοί. Ή τον ένα θα μισήσουμε, ή τον άλλο θα αγαπήσουμε. Δεν δίναστε να δουλεύετε Χριστό και μαμονά, Θεό και μαμονά, είπε ο Κύριος. Ή τον ένα θα τον αγαπήσουμε και τον άλλο θα τον μισήσουμε. Αλλά καλά είναι, αδερφοί, να μισήσουμε τον μαμονά και να τον απορρίψουμε και να προσκοληθούμε με όλη την καρδιά μας και με όλη τη ζωή μας εις τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αυτός ήρθε στη ζωή μας, αδερφοί. Ο άλλος μας ταλαιπωρούσε μέσα σε αυτή τη ζωή. Μας κακομεταχειριζόταν σε αυτή τη ζωή. Μας πλανούσε σε αυτή τη ζωή, αδερφοί. Μας είχε βάλει μέσα στο ψέμα, μέσα στην αμαρτία και κάθε μέρα όλο και πιο βαθιά. Ο Κύριος ήρθε και μας ελευθέρωσε και μας έκανε νέα κτίσματα, μας έκανε λαό δικό του, λαό του εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, και τώρα μας καθαρίζει, αδερφοί, για να αναγγείλουμε τα σαρετάς του προς όλους τους ανθρώπους. Αλλά, αδερφοί, άνευ καθαρής καρδίας δεν μπορούμε να ευαρεστήσουμε τον Κύριο. Μακάρι καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού, αδερφοί. Καθαρή καρδιά, το ξαναλέω, αδερφοί, είναι η καρδιά που έχει ο Κύριός μας. Γιατί λέει ο Κύριος, μάθετε από μου, διότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Πολλές φορές λείπει και η πραότητα, αδερφοί. Και φαίνεται η αγριότητά μας. Α, πρέπει να υπάρχει και η πραότητα, γιατί είναι κραπός του Αγίου Πνεύματος, έτσι δεν είναι? Όχι αγριάδες, αδερφοί. Όχι απειλές μέσα στη ζωή μας. Για να γίνει το δικό μας, να υπερισχύσει η φωνή μας, να υπερισχύσει ο λόγος μας. Οι διαφωνίες αυτές, αδερφοί, λογομαχίες αυτές, κάνουν ζημιά στους ακροατές. Λογομαχίες μέσα στην οικογένεια κάνουν ζημιά στα παιδάκια, στα παιδιά. Λογομαχίες μέσα στην εκκλησία γίνονται ζημιές στους αδερφούς. Λογομαχίες στη δουλειά γίνονται ζημιές στους συναδέλφους μας. Δεν τα θέλει αυτά ο Κύριος, αδερφοί. Μα τι να κάνω, να τα ακούω όλα, να τα καταπίνω όλα? Τι να κάνουμε, αδερφοί, ο Κύριος μας κατάπινε όλο τον κόσμο. Όλη την αμαρτία του κόσμου φορτώθηκε, τη σήκωσε και την προσήλωσε πάνω στο Σταυρό. Ανέχθηκε τους ασεβείς, ανέχθηκε τους αμαρτωλούς, υπέφερε τους αμαρτωλούς, γιατί? Για να κερδίσει εμάς. Σαν άφωνος πήγαινε, αδερφοί, όπως πάνε ένα πρόβατο στη σφαγή. Άφωνος, λέει. Έτσι λέει στον προφητή Ισαΐα. Δεν άνοιξε, λέει, το στόμα του, που είχε το δικαίωμα και μπορούσε να πει: τι κάνετε, άνθρωποι, ξέρετε ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι ο σωτήρας σας, εγώ είμαι δημιουργός σας, ξέρετε τι κάνετε? Τίποτα, αδερφοί, άχνα δεν έβγαλε. Άφησε τα πάντα εις τον κρίνοντα δικαίως, εις τον πατέρα τον ουράνιο. Πρέπει και εμείς να μάθουμε, αδερφοί, να αφήνουμε την κρίση όλη στον Κύριο. Να μην εκδικούμαστε τους εαυτούς μας, ούτε με τη συμπεριφορά μας, αδερφοί. Μου φέρθηκε έτσι, θα του φερθώ κι εγώ έτσι. Δεν πρέπει, αδερφοί μου. Δόξα στον Κύριό μας. Δεν πρέπει έτσι. Δεν νικάτε ποτέ το κακό δια του κακού, αδερφοί. Το κακό νικάτε δια του αγαθού.
Το σκοτάδι νικιέται μόνο με το φως. Όταν ανατέλει ο ήλιος, τότε σιγά σιγά το σκοτάδι υποχωρεί, θέλει δεν θέλει, αδερφοί. Και ήθελε να ανατείλει και ο φωσφόρος στη ζωή μας, αδερφοί, ο Ιησούς Χριστός, να φανεί ο Χριστός στη ζωή μας. Αυτός να αυξηθεί, εμείς να ελαττωθούμε, το εγώ μας να ελαττωθεί. Τα σαρκικά μας φρονήματα, αδερφοί, να πεθάνουν εντελώς, για να φανεί αυτός στη ζωή μας. Για να μπορέσει να κάνει το έργο που θέλει, αδερφοί, μέσα στις οικογένειές μας, μεταξύ των ομοεθνών μας, μεταξύ των συνανθρώπων μας. Δεν γίνεται αλλιώς, αδερφοί. Και στο κάτω-κάτω ο άνθρωπος με την καρδιά του πιστεύει. Και με το στόμα ομολογεί προς σωτηρία. Και δεν πρέπει να έχουμε καρδιά απιστίας. Γιατί η σκληρή καρδιά, αδερφοί, είναι καρδιά απιστίας. Η κλειστή καρδιά είναι καρδιά απιστίας. Η ανοιχτή καρδιά είναι καρδιά η οποία πιστεύει και δέχεται πάσα την αλήθεια. Και μιλάει για την αλήθεια η καρδιά αυτή, αδερφοί μου. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Τα πράγματα διαφέρουν τώρα. Δεν είναι όπως είναι στην παλιά οικονομία, αδερφοί. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά τώρα. Δόξα στον Θεό. Μα οι Ισραηλίτες δεν προσευχόντανε. Όχι, αδερφοί, κάναν τις αμαρτίες τους και πηγαίνανε θυσίες στον Θεό. Έκανα αυτή την αμαρτία, του πω μερικά προβατάκια τώρα, μερικά κατσίκια. Και άμα η μεγάλη αμαρτία, κάνα μοσχάρι, κάνα βόδι, όποιος είχε. Άμα η μικρή αμαρτία, κάνα περιστέρι, κάνα τριγώνι. Και είμαστε εντάξει, πατσίσαμε με τον Θεό τώρα. Άντε και πάλι από την αρχή, αδερφοί. Ζωοθυσίες. Πτηνοθυσίες. Σε μας δεν είναι έτσι. Για μας εθυσιάστηκε ο Χριστός, αδερφοί. Του Θεού του στήχησε ο Υιός του μονογενής. Και δεν πρέπει εμείς εκουσίως να αμαρτάνουμε τώρα. Το λέει μέσα στο λόγο του Θεού. Εάν εκουσίως αμαρτάνουμε, αδερφοί, δεν κάνουμε καλό. Κακό στον εαυτό μας κάνουμε. Γιατί ο λόγος του Θεού μας διδάσκει και μας λέει, εάν κάποιος απερισκέπτος πέσει σε κάποια αμαρτία, από αδυναμία, κατά λάθος, πλανήθηκε ο άνθρωπος. Άνθρωποι είμαστε βέβαια. Δεν λέει, κάνω την αμαρτία γιατί έχω τον Χριστό. Γιατί τώρα έχω παράκλητο, έχω μεσίτη και θα κάνω την αμαρτία, γιατί θα με συγχωρέσει σίγουρα, αδερφοί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν την αμαρτία, το ξέρετε. Γιατί είναι αμαρτία, αδερφέ, άμα πάω στην δίσκο. Είναι αμαρτία, άμα πάω παράκια και ξενυχτάω. Αμαρτία είναι, ρώτα τον Κύριο και θα σου πει τι είναι. Αμαρτία είναι, άμα κοιτάω τις γυναίκες των άλλων ή ξέρω εγώ. Αμαρτία είναι. Εδώ λέει ο Κύριος, εάν και στην καρδία σου, άμα επιθυμήσεις μια γυναίκα, εμίχευσες την καρδία σου. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Αμαρτία είναι, βεβαίως είναι αμαρτία. Και πάσα αδικία είναι αμαρτία. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, αδερφή, ότι πρέπει πάντοτε να ζητάμε το αίμα του Κυρίου. Για να διατηρηθεί η ψυχή μας καθαρή. Να διατηρηθεί το ημάτιό μας λευκό και καθαρό. Πάντοτε το αίμα του Χριστού, αδερφή. Αλλά από αυτό και πάλι δεν σημαίνει, επειδή έχω το αίμα του Ιησού Χριστού και είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά δεν με συμφέρουν όλα όμως τώρα, αδερφοί. Αλλιώς δεν θα έλεγε στην προς Εφεσίους επιστολή, προσέχετε το πώς να περιπατείτε ακριβώς. Ουχή ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, διότι η μέρα είναι πονηρή. Και όχι μόνο οι μέρες είναι πονηρές, και οι ώρες είναι πονηρές. Και οι παγίδες, αδερφοί, έρχονται πολύ ξαφνικά σε μια στιγμή που δεν το περιμένουμε κιόλας. Αδερφοί μου, μας ξαφνιάζει ο πονηρός μερικές φορές. Να, χτες μίλαγα στον αδερφό με το τηλέφωνο, έρχεται ένας γνωστός μου, με είδε που ήμουν στο αυτοκίνητο, με το ποδήλατο αυτός, ανοίγω το τζάμι, του λέω Χάρτη, του λέω Χάρτη, το λέγανε, θα μιλήσουμε να τα πούμε άλλη φορά. Και λες και με έφερε ένα χαιρετισμό από την κόλαση ο άνθρωπος. Ξέρετε τι μου είπε, αδερφή, θα τα πούμε στην κόλαση, μου λέει. Ποια κόλαση, του λέω. Στον παράδεισο θα τα πούμε. Δεν υπάρχει παράδεισος, μου λέει. Άμα δεν ήταν ο διάβολος αυτός. Και ενώ πηγαίναμε να λείψουμε την άρρωστη ψυχή με λάδι, αδερφοί μου εκεί πέρα προσευχόμενοι, με ειρήνη στην καρδιά, έρχεται ο διάβολος και μου στέλνει χαιρετισμό από την κόλαση. Ξαφνικό ήταν αυτό. Μα λέω, τι ταιριάζει αυτό, λέω τώρα εδώ πέρα. Να μιλάς στο τηλέφωνο, να σου έρχεται, να σου λέει θα τα πούμε στην κόλαση. Μα για την κόλαση προοριζόμαστε, αδερφοί, συγγνώμη. Ο Κύριος μας έβγαλε από την κόλαση, μας έβγαλε από το θάνατο και μας έφερε στη ζωή. Και τώρα μας διατηρεί μέσα στη ζωή. Αλλά και εμείς πρέπει να κρατήσουμε τη ζωή την αιώνια τώρα, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Αγωνιζόμενοι με μια καρδιά, με μια ψυχή και με ένα πνεύμα. Γιατί όταν αγωνιζόμαστε, αδερφοί, τότε η καρδιά και η ψυχή το πιστευσάντο γίνεται μία. Άμα δεν συναγωνίζομαι με τους αδερφούς, αδερφοί, και με έχει γίνει συνήθεια να έρχομαι όποτε θέλω, όποτε μπορώ, αδερφοί, να πάω στους αδερφούς, αδερφοί, τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Ο δρόμος θα στενέψει ακόμα περισσότερο.
Δεν θα φτάσει το λάδι για πολλούς. Ο Θεός να μας ελεήσει, αδερφή, και να μας λυπηθεί. Δεν θα φτάσει το λάδι μου, αδερφέ, ίσως, ή το λάδι σου δεν θα φτάσει. Και θα ζητιανεύει από τον αδερφό σου, αδερφή, δώσ' μου και εμένα λάδι, αδερφέ. Ναι, μεν είναι παραβολή, αλλά θα γίνει αυτό, αδερφή, το γεγονός. Θα γίνει. Δεν θα φτάσει. Μα δεν μπορώ, εμποδίζουμε. Μα δουλεύω, μα έχω το ένα, έχω το άλλο. Αδερφή, μην εξαπατούμε τους εαυτούς μας και μην μας εξαπατάει η καρδιά μας. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ο γάμος, όλα ήταν έτοιμο για το γάμο, στέλνει έναν υπηρέτη ο οικοδεσπότης, ο βασιλιάς, αυτός που δεν είναι άλλος από τον Κύριο, το Θεό μας. Λέει, ελάτε, πάνε στους καλεσμένους και πες τους ότι όλα είναι έτοιμα να έρθουν στο γάμο. Όλα είναι έτοιμα. Και πήγε στον πρώτον, αδερφή, του λέει, έλαβες πρόσκληση? Βεβαίως έλαβα πρόσκληση. Ωραία. Έλα, λέει, είσαι στο γάμο του Κυρίου σου, όλα είναι έτοιμα. Κοίταξε να δεις, του λέει. Εγώ αγόρασα χωράφι τώρα, αγρόν αγόρασα, και θα πάω, πρέπει να πάω να το δω. Έχει με δικαιολογημένο. Εντάξει, λέει, άμα μπορέσω να σε δικαιολογήσω, καλώς. Πάει και στον επόμενο. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πολύ καλεσμένοι, αδερφοί. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα που υπάρχουν τρεις κατηγορίες, μέρημνες και ανθρώπων, έτσι. Πάει στον δεύτερο, εκεί πέρα, του λέει, έλατε στο γάμο, αφού έλαβες πρόσκληση, είσαι καλεσμένος, ο γάμος είναι έτοιμος. Αρχίζει ο γάμος. Έλα στο γάμο. Τι λες τώρα, του λέει, εγώ 5 ζεύγι βοών αγόρασα. 5 ζεύγι, 10 βόδια. Έχει με δικαιολογημένο. Θα πάω να τα δοκιμάσω στο χωράφι, άμα οργώνουν, άμα κάνουν αυτά τα βόδια. Τα πρέπει να τα προπονήσω για να οργώνουν. Βεβαίως. Έχει με δικαιολογημένο. Μάλιστα. Πάει και στον επόμενο. Έλα στον γάμο, είναι όλα έτοιμα. Στο γάμο. Τώρα βρέθηκε να γίνει ο γάμος που παντρεύτηκα. Έχω γυναίκα, λέει. Εγώ γυναίκα είναι η φεύθη, λέει. Λες και ήταν ο πρώτος που παντρεύτηκε γυναίκα. Ο άλλος λες και ήταν ο πρώτος που είχε βόδια. Ο άλλος ήταν ο μοναδικός που είχε χωράφια, αδερφοί. Ακούστε. Άμα θέλει ο άνθρωπος να δικαιολογήσει τον εαυτό του, το δικαιολογεί, αδερφοί, με πάσα τρόπο. Ετοιμόλογοι είμαστε. Εδώ την έχουμε τη δικαιολογία. Εγώ είμαι κουρασμένος. Εγώ δεν μπορώ. Εγώ δεν γίνεται. Εγώ αλλιώς διαφορετικά. Στο τέλος τι θα γίνει όμως, αδερφοί? Βλέπω μερικές φορές σε ύπνια ότι ταξιδεύω. Και κοιτάω, πήρα τα εφόδια μου μαζί, τη βαλίτσα την πήρα μαζί. Πώς θα ταξιδέψεις χωρίς βαλίτσα? Και παντόφλες χρειάζεσαι και πιτζάμα χρειάζεσαι. Μια φορά είχα ταξιδέψει στην Ελλάδα, σε ένα πρεσβυτέριο, έχει πολλά χρόνια τώρα, τη δεκαετία του 90, ξέχασα να πάρω και τις πιτζάμες και τις παντόφλες. Άνοιξα τη βαλίτσα, ψάξε. Πω, λέω, τώρα πώς θα κοιμηθώ χωρίς πιτζάμες σε ξένο σπίτι? Και δεν έχω και παντόφλες τώρα, τι να κάνω? Θα κοιμηθώ με το παντελόνι? Αδερφοί, από τότε με έγινε μάθημα. Το πρώτο που λέω στην αδερφή, λέω, πιτζάμες έβαλες, παντόφλες έβαλες? Μέσα είναι, Ελευθέρη μου, λέει, μέσα είναι. Μέσα είναι. Αδερφοί, εάν για τις πιτζάμες και τις παντόφλες, αδερφοί, μας στοιχίζει τόσο, αδερφοί, και μας στενοχωρεί τόσο, δεν πρέπει να μας στενοχωρεί, αδερφοί, η προετοιμασία μας για το αιώνιο ταξίδι, για το ουράνιο ταξίδι που θα πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο? Έτοιμε, μπήκανε μέσα. Έτοιμε, λέει, προσέξτε. Αυτές οι οποίες είχαν, οι παρθένες, οι πέντε που είχαν λάδι στα αγγεία τους και η λιχνία τους φώτισε, εισήλθανε μέσα εις τους γάμους. Οι πέντε που δεν ήταν έτοιμε, αδερφοί, αυτή τη στιγμή σκεφτήκανε να πάνε να βρουν λάδι για να μην σβήσει η λιχνία τους. Πήγανε να βρουν, αδερφοί, τους πολλούντας. Τελευταία στιγμή. Είναι σαν να πηγαίνεις, αδερφοί, στο ρεύε εδώ πέρα, λέω, ένα μαγαζί ή στην Όρμα, 8 παρά ένα λεπτό. Και του πεις, θέλω να ψωνίσω. Ας πει, κλείνουμε τώρα, παρακαλώ. Κλείνουμε, γιατί πάει η ώρα και εμείς θέλουμε να σχολάσουμε. Κλείνουμε. Τελευταία στιγμή. Όλη μέρα δεν μεριμνήσαμε. Τελευταία στιγμή λείπει ψωμί, λείπει το γάλα, και τι θα κάνουμε τώρα? Τελευταία στιγμή, αδερφοί. Αδερφοί, ο Κύριος μας δίνει χρόνο για να προετοιμαστούμε. Ο Κύριος μακροθυμεί, λέει, για μερικούς, για να μην απολεστούν πάντες. Μακροθυμεί ο Θεός. Μακροθυμεί για την προετοιμασία της Εκκλησίας, αδερφοί. Ακόμη η Εκκλησία δεν είναι έτοιμη να πει το «Ελθέ Κύριε», το Πνεύμα το λέει πάντα. Έρχεται ο Κύριος. «Ελθέ Κύριε», λέει το Πνεύμα το Άγιο. Η νύφη λέει σιγανά και σιωπηλά, μην έρχεσαι ακόμα, Κύριε.
να κάνουμε τη ζωή μας, Κύριε, να κάνουμε καριέρα, Κύριε, να απολαύσουμε ακόμα, Κύριε. Πώς όμως, αδερφέ, ο Θεός να μας φυλάει, αδερφέ. Άμα δεν απολαμβάνουμε από τώρα τον Κύριο και τη Βασιλεία των Ουρανών, αδερφέ, από τώρα, προσέξτε, δεν θα την απολαύσουμε, αδερφή, ούτε στο μέλλον τη αιώνη. Ο Θεός θέλει από τώρα να απολαύσεις την αιώνια ζωή. Θέλεις. Για τη Βασιλεία των Ουρανών, αδερφή, δεν έρχεται ώστε να τη θεωρεί της. Δεν έρχεται. Η γραμματή ζητήσει να δείξε μας σημείο πως έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών. Δείξε μας. Δεν τους έδειξε τίποτα. Δεν έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά η Βασιλεία των Ουρανών, λέει, είναι εντός σας, μέσα σας. Εάν πιστέψεις σε καρδίες, σώζεσαι. Εάν δεν πιστεύεις σε καρδίες, δεν σώζεσαι. Εάν μετανοείς σε καρδίες, σε συγχωρεί ο Θεός. Εάν δεν μετανοείς, μένεις και πεθαίνεις με τις αμαρτίες του. Και το επόμενο βήμα είναι ο Άδης. Ο τόπος των βασάνων, εκεί που πήγε ο πλούσιος, αδερφή. Μας αρέσει να λέμε την αλήθεια σε όλο το φάσμα, αδερφή. Γιατί άμα κηρύττουμε μόνο την αγάπη, αδερφή, είναι σαν να εξαπατούμε τους αδερφούς και τους ανθρώπους. Ο Κύριος δεν κηρύττει μόνο, αδερφή, για την αιώνια βασιλεία. Κήρυτε και για το πύρτο εξώτερο, προσέξτε. Το θεωρούσανε φανατικό. Τι λόγια είναι αυτά, λόγια με, έχει δαιμόνιο, έχει, μενόμενος είναι. Μην τον ακούτε, έτσι λέγανε. Μενόμενος, και έτσι σημαίνει μενόμενος, τρελός είναι. Μενόμενος ο Κύριος. Και όταν ο Απόστολος Παύλος εκεί, αδερφοί, τους έφερνε στους χιλιάρχους εκεί και σε βασιλιάδες το χαρμόσυνο άγγελμα, μένε σε Παύλε, πετάγε το φίστος και του λέει. Δεν μένουμε κράτηστε φίστε, του λέει. Δεν είμαι τρελός όπως εσύ νομίζεις. Λαλό λόγια νου υγιένοντος. Τι λέει τώρα αυτός. Περί Αναστάσεως. Περί κρίσεως. Περί ζωής αιωνίου. Μα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εμείς ξέρουμε ότι εδώ είναι ο παράδεισος. Εδώ είναι η κόλαση. Εδώ απολαμβάνουμε τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα, λένε μερικοί. Τον εαυτό τους εξαπατάνε. Και οι άφρονες, ξέρετε τι λένε. Θεός δεν υπάρχει, λένε. Δεν υπάρχει Θεός, λέει ο άφρονε, την καρδία αυτού. Δεν υπάρχει Θεός. Τον δοκίμασες. Τον ζήτησες. Και δεν σου φανερώθηκε, δεν σου αποκαλύφθηκε. Αφού λες ζητείτε και θέλετε βρει. Αυτός ο άνθρωπος που ζητάει βρίσκει. Αυτός ο οποίος σε τι λαμβάνει. Αυτός ο οποίος κρούει την πόρτα θα το ανοιχτεί, αδερφοί. Μα άμα δεν ζητάω, πώς έρθει ο Θεός με το ζόρι στη ζωή μου. Και τώρα που πιστεύουμε πρέπει πάντα να εξητούμε το πρόσωπο του Κυρίου, αδερφοί. Το ξέρετε. Πρέπει να εξητούμε το πρόσωπο του Κυρίου. Και το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να πληροφορούμε την καρδιά μας μπροστά στο Θεό. Να φέρουμε την καρδιά μας. Να λέω, Κύριε, αυτό είναι μέσα μου. Τι γίνεται εδώ πέρα. Με βαραίνει, με ταλαιπωρεί. Με στεναχωρεί. Ελευθέρωσέ με. Γιατί έχω πράγματα μέσα που δεν σε βαρεστούνε. Άλλαξε την καρδιά μου εντελώς, Κύριε, σε παρακαλώ. Κάντε μια καρδιά νέα. Δόξα στον Κύριό μας. Αδερφοί. Πιστεύω θα το κάνει ο Κύριος, αδερφοί, γιατί έχει τη δύναμη. Μας έχει δώσει όλα ή τα πάντα, μπορώ να πω, προς ζωή και ευσέβεια. Όλα τα πνευματικά μας τα έχει δώσει ο Θεός. Από εμάς εξαρτάται όμως τώρα, αδερφοί. Εάν υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου. Εάν ακολουθήσουμε τις οδηγίες που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Αδερφοί, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία έμενε στη διδαχή. Προσέξτε, είναι πολύ βασικό. Γιατί άμα δεν γνωρίζω τη διδαχή, αδερφοί, θα πλανηθώ. Ο λαός του Θεού χάνεται από έλλειψη γνώσεως, να το ξέρετε. Αδερφοί, δεν θέλουμε μια γνώση η οποία φυσεί, αδερφοί. Εγώ τα ξέρω, αδερφέ. Τι ξέρεις, τι ξέρω, αδερφέ. Ζω το λόγο του Θεού. Πιστεύω στο λόγο του Θεού. Υποτάσσομαι στο λόγο του Θεού. Ο άνθρωπος που σέβεται το λόγο του Θεού και υποτάσσει το λόγο του Θεού δεν υπερηφανεύεται ποτέ, αδερφοί. Γιατί ξέρει τον Κύριό του. Ακούει τη φωνή του. Ξένου φωνή δεν ακούει. Τον Κύριο ακούμε, αδερφοί. Τη φωνή του θέλουμε να ακούμε μέσα στην καρδιά μας. Γιατί αυτός είναι ο βασιλιάς μας. Τη φωνή του μόνο, αδερφοί. Ακούμε πολλές φωνές. Έρχονται στις σκέψεις. Φωνές, φωνές. Κάνε τ' άλλο, κάνε το εκείνο. Πάνε εδώ, πάνε εκεί. Δεν είναι αυτή η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αδερφοί. Η φωνή του Αγίου Πνεύματος, ξέρετε που μας οδηγεί. Αδερφοί, στον Κύριο. Στον Μεσίτη μας, στον Αρχιερέα μας, στον Μέγα, στον Μεγάλο Εξιμολόγο μας. Εκεί μας οδηγεί πάντα, αδερφοί μου. Στην παρουσία του Θεού μας φέρνει. Στα γόνατα μας πηγαίνει. Στην Εκκλησία μας φέρνει. Και το έχω πει πολλές φορές. Εμείς δεν έχουμε καμπάνες. Πρώτη καμπάνα, δεύτερη καμπάνα, τρίτη καμπάνα.
Τα καμπανάκια μας είναι πνευματικά, είναι μέσα μας, αδελφοί. Ξέρουμε, είναι Κυριακή σήμερα. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε και άλλες ημέρες συναθρήσεως. Εκεί δεν χτυπάει το καμπανάκι μέσα μας. Ο Τετάρτη γίνονται μαθήματα και άλλες ημέρες γίνονται κηρύγματα. Πρέπει και αυτό το καμπανάκι σιγά σιγά να χτυπήσει μέσα. Όχι μόνο την Κυριακή πρωί-πρωί, ντάγκ-ντάγκ να χτυπάει πάνω εκκλησία να πάρει κοινωνία. Δεν ερχόμαστε μόνο να πάρουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού εδώ, αδελφοί. Το ξέρετε. Ερχόμαστε να ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου, ερχόμαστε να προσευχηθούμε. Όλοι μαζί. Ερχόμαστε να λειτουργήσουμε σαν σώμα Χριστού. Γιατί μόνο στην Εκκλησία λειτουργούμε σαν σώμα Χριστού, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Και μόνο μέσα στην Εκκλησία ο Θεός θα μας ενώσει. Θα συσφιχθεί η αγάπη μας. Θα είμαστε εντελώς ενωμένοι. Άμα κάθεται ο καθένας στο σπίτι του, αδερφοί, και ερχόμαστε όποτε θυμόμαστε. Όποτε να είναι, αδερφοί. Αυτό δεν θα μας βγει σε καλό. Και να προσέχουμε τις ημέρες, αδερφοί, γιατί ο διάβολος δεν τις αφαιρεί όλες μαζί, τις αφαιρεί μία-μία. Μία-μία τις αφαιρεί. Τώρα χρειάζεται και η Δευτέρα, αδερφέ. Για σένα μπορεί να μην χρειάζεται, για μένα χρειάζεται, αδερφέ. Για σένα χρειάζεται. Και την Τετάρτη. Μια μέρα να ξεκουραστούμε. Δηλαδή, δύο ώρες που ερχόμαστε στην Εκκλησία μας κουράζουν, αδερφέ. Μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας με αυτό το πράγμα τώρα. Εμένα προσωπικά η Εκκλησία με ξεκουράζει περισσότερο. Στο σπίτι κουράζομαι. Δεν μπορώ να αναπαυθώ. Πάω στο καναπέ, πάω στο κρεβάτι, πάω στην κουζίνα, πάω εδώ, πάω στο κήπο. Με κουράζει. Η Εκκλησία πραγματικά με ξεκουράζει, αδερφέ. Δόξα στον Κύριό μας. Και την Παρασκευή πρέπει να προσευχηθούμε τόσο. Πρέπει να προσευχηθούμε και παραπάνω, αδερφέ. Λίγο προσευχόμαστε. Πρέπει. Μα νόμο θα βάλουμε, αδερφέ. Μα ζούμε υπό τη χάρη, αδερφέ. Δεν είμαστε σε νόμο. Τα αδέρφια μας προσευχόνταν αδιαλείπτως. Προσευχόνταν, αδερφοί. Το ξέρετε. Γι' αυτό δεν μπορούσε ο διάβολος, αδερφοί, να τους δρυμώξει με τίποτα. Εμάς πολλές φορές μας εγκλωβίζει, μας πιάνει εκεί πέρα και μας καρφώνει στο τοίχο. Γιατί ελλειπείς της προσευχής. Ελλειπείς του αγιασμού, αδερφοί. Λείπει και ο αγιασμός. Λείπει και η καθαρότητα. Και τότε δίνουμε τόπο στο διάβολο και μας παίζει τα δαχτυλάκια του μετά. Όπου θέλει μας πάει και ό,τι θέλει μας κάνει. Αδερφοί. Ώρες για να δούμε τα σύριαλ έχουμε. Ώρες για να δούμε ποδοσφαιρικούς αγώνες έχουμε. Μόνο για τον Χριστό δεν έχουμε ώρα, αδερφοί. Εγώ λυπάμαι, αδερφοί. Δεν πρέπει να δικαιολογούμε τον εαυτό μας με αυτόν τον τρόπο. Ότι δεν έχω ώρα. Μη λέμε δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε, αδερφοί. Έχουμε. Λέγοντας αυτά, σας προτρέπω με αγάπη Χριστού. Δεν είναι έλεγχος, είναι προτροπή, αδερφοί. Για το καλό μας είναι. Προσέξτε. Θα με κρατήσει η Εθνική Ελλάδα στο σπίτι να δω το μάτς. Μια φορά το έκανα. Με παρακαλούσε ο πατέρας μου, Λευτέρη, φέρει μια τηλεόραση από τη Γερμανία. Δεν ήθελα με τίποτα, αδερφοί. Γιατί εγώ δεν είχα τηλεόραση στο σπίτι. Θα μου φέρεις μια, λέει, να είναι τόσο μεγάλη. Με έφαγε στα τηλέφωνα. Μου λέει και τάδε μάρκα θα μου φέρεις. Εγώ, λέει, θα την πληρώσω. Εσύ μόνο να μου τη φέρεις. Λέω τώρα τι να κάνω, με έφαγε, λέω. Λέω άντε θα την πάρω. Μες στο κουτί, ε. Να όμως το παγκόσμιο κύπελο έπαιζε Ελλάδα-Αργεντινή, μπορεί να μην δεις το Μαραντόνα. Ερχόταν ο διάβολος, άντε. Και ο αγώνας άρχισε 6,5 ώρα, αδερφή. 7 η ώρα εκκλησία. Μου ψιθύρισε, μου λέει τα πρώτα 5 λεπτά να δεις, Λευτέρη. Φτάνει τα πρώτα 5 λεπτά. Μα κακό είναι να βλέπουμε μπάλα. Δεν είναι κακό, αδερφή, να μην μας τρώει η μπάλα μας τον χρόνο. Για χάρη της μπάλας να θυσιάσουμε την εκκλησία, τις συνάξεις μας. Όχι, αδερφή. Δεν ευαρεστεί το Θεός σε μένα άμα το κάνω αυτό. Τέλος πάντων την ξετύλιξα, τα έβαλα εκεί τα καλώδια εδώ. Σύνδεσα, την άνοιξα, πω, βγαίνει εικόνα. Μόλις είχε αρχίσει και αγώνας, ε. Αδερφή, πρόλαβα. Λέω, θα δω τα πρώτα 5 λεπτά, λέω. Έτοιμος για την εκκλησία, έτσι ήμουν, αδερφή. Όρθιος. Όρθιος κιόλας. Τη βάζω, αρχίζει το μάτς. Εάν δεν απατούμε ή το πρώτο ή το τρίτο λεπτό, μπήκε το γκολ. Από το Μαραντόνα κιόλας. Η Ελλάδα έφαγε ένα γκολ. Παμ! Γκολ. Με το μπαμ που μπαίνει το γκολ, μπαμ κάνει και στην καρδιά μου. Μαχαίρι με πέρασε.
Λέω, τι ήθελα και την άδεια τώρα. Τι ήθελα και την άδεια, λέω. Και όταν το βλέπω αυτόν τον άνθρωπο, αδερφή, με σάλια να πέφτει στη κάμαρα επάνω, δεν ξέρω ποιος το θυμάται αυτό, εγώ το θυμάμαι καλά. Του τρέχαν τα σάλια και έπεσε πάνω στη κάμαρα, εκείνη τη οθόνη. Λέω, αυτός δεν είναι στα καλά του, λέω. Ή η κοκαίνη έχει πάρει, λέω, ή έχει βαρέσει ναρκωτικά, λέω. Δεν μπορεί να κάνει σαν τρελό για ένα γκολ. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτά, λέω. Την κλείνω. Άντε από εδώ, λέω. Θα μου κλέψει εσύ το χρόνο. Με απαγοήτευσε κιόλα. 5 λεπτά ήθελα, λέω, ήρθε στα 5 λεπτά και απαγοήτευση, αδερφή. Άμα θες απαγοητεύσεις, όλες τις βρίσκεις στον κόσμο. Γεμάτος απαγοητεύσεις είναι ο κόσμος, αδερφή. Μόνο ο Κύριος δεν μας απαγοητεύει, αδερφή μου. Ούτε και τα αδέρφια δεν πρέπει να απαγοητεύουν. Να απαγοητεύονται, ούτε να απαγοητεύουν κανένα, αδερφή. Γιατί δεν το κάνει ο Κύριος αυτό, έτσι δεν είναι? Αδερφή, μας κλέβει πάρα πολύ χρόνο. Μας κλέβει πάρα πολύ χρόνο. Πότε θα δώσουμε χρόνο για την ψυχή μας, για τον εαυτό μας, αδερφοί μου, να διατηρηθούμε, να αυξηθούμε? Πότε? Να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να μας γεμίζει, αδερφοί. Να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει με τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να είμαι χαρισματούχος και να σκέφτομαι άλλα πράγματα, αδερφοί. Πώς θα πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο? Πώς θα προφητεύσει το Πνεύμα το Άγιο? Άμα σκέφτομαι, θέλει προσευχή. Αδερφοί, σκέφτομαι το σπίτι, σκέφτομαι τα βόδια, σκέφτομαι τα χωράφια, σκέφτομαι τη γυναίκα μου, σκέφτομαι τον άντρα μου. Με σκέψεις δεν βγαίνει τίποτα, αδερφοί. Το ξέρετε? Ξέρετε, οι διαλογισμοί φεύγουν μόνο όταν προσευχόμαστε θέρμος και επικαλούμαστε το αίμα του Κυρίου. Μια φορά θυμάμαι στα Γιάννα με πολεμούσε τόσο πολύ ο διάβολος με κάποιον Γιάννη. Ενώ το Πνεύμα το Άγιο με είχε γεμίσει, αδερφοί, με κουνούσε μέσα. Και έβγαινε φωνή από μέσα από το στόμα, Γιάννη, Γιάννη, φώναζε το Πνεύμα το Άγιο, Γιάννη. Ερχόταν από την άλλη πλευρά ο πονηρός, με έλεγε, ποιος Γιάννης? Ο Γιάννης ο γαμπρός είναι στο Μύτικα, λέει. Ποιο Γιάννη, λέει? Τι Γιάννη, ποιος Γιάννης? Δεν έχει Γιάννη εδώ. Ψέματα, με έλεγε. Και εγώ άκουσα στο ψέμα του ψιθυριστή. Ενώ όταν, αδερφή, τελείωσε η προσευχή, μου ήρθε μια στεναχώρια μέσα, μια θλίψη. Μα λέω, γιατί στεναχώρια με τόσο? Γιατί έθλιψα το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, δεν το άφησα να πει αυτό που ήθελε. Γιατί πίστεψα στο ψέμα, στο διαλογισμό του διαβόλου. Χρειάζεται και διάκριση, αδερφοί. Δεν πρέπει να ακούμε τους διαλογισμούς, τα ψιθυριστά του διαβόλου. Για το Πνεύμα το Άγιο δεν μιλάει από το μυαλό μας, μιλάει από μέσα μας. Μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Παίρνει το στόμα του ανθρώπου και μιλάει. Και στο τέλος, εκεί που χαιρετιόμαστε, ρωτάω έναν αδερφό. Λέω, μήπως είναι αυτός ο Γιάννης, λέω. Λέω, συγγνώμη, αδερφέ, λέω, πώς σε λένε? Λέει, Γιάννη, με λένε. Εσύ είσαι ο Γιάννης, του λέω, αδερφέ. Εσύ είσαι ο Γιάννης. Και τον είπα, αδερφέ, συμβαίνει τίποτα? Αδερφέ, αγώνας, λέει, αγώνας, προβλήματα, λέει. Ήθελε κάτι να του πει το Πνεύμα το Άγιο και εγώ με τους διαλογισμούς είναι σαν να λέω στον Κύριο, δεν θα μιλήσεις τώρα, Κύριε, εσύ. Γιατί εγώ αμφιβάλλω ότι είσαι εσύ. Και η απιστία, αδερφή, δεν τρώγεται. Γιατί και οι προφητείες γίνονται κατά αναλογία της πίστεως. Προσέξτε. Γιατί άμα δεν έχω πίστη μέσα, αδερφή, πώς θα προφητεύσω? Με την αναλογία της πίστεως, αδερφή. Πιστεύω ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό. Πιστεύω ότι ο Κύριος είναι αυτός και θέλει να μιλήσει. Και προσεύχομαι μέχρι να με πληρώσει ο Θεός. Ο λαός ζητάει να ακούσει τη φωνή του Κυρίου και οι χαρισματούσοι προσεύχονται στο Πνεύμα το Άγιο να τους πληρώσει με Πνεύμα Άγιο, αδερφή. Αυτή είναι η σειρά της Εκκλησίας. Δεν θα μου μιλήσει ο Θεός άμα δεν τον ζητήσω, αδερφοί. Άμα τον ζητήσω θα τον ακούσω. Άμα δεν τον ζητήσω δεν θα έρθει με το ζόρι, αδερφοί μου. Άμα δει ότι ξεκλίνω θα με νουθετήσει, θα με προτρέψει. Συγγνώμη, μπορεί και να με ελέγξει κιόλας. Αλλά θα πρέπει, αδερφοί, να τον ζητάμε τον Κύριο για να μας μιλήσει και να μας οδηγήσει. Και πριν έρθουμε στην Εκκλησία, καλά είναι να έχουμε προσευχή και από το σπίτι. Και στην Εκκλησία να ερχόμαστε έτοιμοι. Ερχόμαστε χωρίς προσευχή και μέχρι να πληρωθούμε Πνεύμα Άγιο περνάει και ώρα κιόλας. Και η τελευταία στιγμή έρχεται και η προφητεία. Δεν πρέπει έτσι, αδερφοί. Με ρωτάγανε, αδερφοί, πώς ο αδερφός ο Γκέρντ μόλις μπαίνει μέσα μετά από λίγα λεπτά προφητεύει? Τον ξέρατε καλά αυτόν τον αδερφό? Εγώ τον ήξερα πολύ καλά, αδερφοί. Ο αδερφός αυτός και στον δρόμο που στο αυτοκίνητο προσευχόταν. Είχε τον αγώνα του ο αδερφός, να λέμε την αλήθεια, είχε τον αγώνα του. Είχε προβλήματα μεγάλα σαν αδερφός. Και ήταν συνέχεια προσευχόμενος, αδερφή.
Πώς προσεύχεται, πώς αυτός προφητεύει? Μάμα προσεύχεται, από το πρωί προσεύχεται. Δεν θα προφητεύσει μέσα στην εκκλησία? Βεβαίως θα προφητεύσει, αδερφοί. Μα τόσο γρήγορα πώς γίνεται αυτό? Για σήκου το πρωί, αδερφέ, 6 ώρα και προσευχήσου μέχρι τις 7. Και μετά στον δρόμο, μια ώρα δρόμο, προσευχήσου και στα αμάξι. Δεν θα πληρωθείς με πνευμάγιο? Βεβαίως θα πληρωθείς με πνευμάγιο, αδερφέ μου. Αλλά πρέπει όλοι να πληρωνόμαστε με το πνεύμα του Άγιο, αδερφή. Όχι μόνο οι χαρισματούχοι, οι αδερφοί που έχουν προφητείες ή διερμηνείες γλωσσών ή ξένες γλώσσες, αλλά και όλοι όσοι έχουμε βαφτιστεί με το πνεύμα του Άγιο, να πληρωνόμαστε με το πνεύμα του Άγιο, αδερφή. Δόξα στον Θεό. Για να γίνει η καρδιά μας γη καλή και αγαθή. Δεν γίνεται άλλος, αδερφή. Εάν ο Κύριος μας προσευχόντανε, ξενυχτούσε στις προσευχές. Εμείς πού να ξενυχτήσουμε, αδερφή? Εδώ οι μαθητές μια ώρα δεν μπόρεσαν να μείνουν στη Γεστημανή. Μια ώρα, λέει, δεν μπορέσατε να γρυπνήσετε μαζί μου, τους είπε. Όταν γύρισε ο Κύριος, τους βρήκε στην ξάπλα. Ύπνο, ναι, αλλά καημένοι ήταν κουρασμένοι. Ο Κύριος δεν κουραζόταν, αδερφοί? Κουραζόταν. Είχε σώμα σαν το δικό μας, αλλά χωρίς αμαρτίες. Αλλά εμείς υπερβάλλουμε πολλές φορές, αδερφοί. Σπαταλάμε τις δυνάμεις μας αλλού, σπαταλάμε τον χρόνο μας αλλού και για τα πνευματικά δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Με βόλτες μόνο δεν γίνεται έργο Θεού, αδερφοί. Δεν γίνεται. Θέλει όντως προσευχή, θέλει αφιέρωση, θέλει εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Ακούω αδερφούς να λένε θα αναζωπηρώσει ο Κύριος. Ξέρετε πότε θα έρθει η αναζωπήρωση, αδερφοί? Όταν ο λαός καταλάβει, αδερφοί, ότι έχει ανάγκη τον Κύριο και ότι έχει ανάγκη το αίμα του Ιησού Χριστού και καθαριστεί και αγιαστεί, τότε θα γίνει αναζωπήρωση μέσα στο λαό. Να το ξέρετε. Γιατί ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει. Άμα ζούμε μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ασωτεία, μέσα στον κόσμο, αδερφοί, πώς θα επέμβει ο Θεός? Πώς θα μας χρησιμοποιήσει ο Θεός, άμα δεν καθαριστούμε και δεν αγιαστούμε? Αυτό πρέπει να κάνουμε, αδερφοί. Και πιστεύω ότι ο Θεός της ειρήνης και της αγάπης θα είναι μαζί μας. Υπόσχεται, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Ο Κύριος το υπόσχεται. Εμείς μην τον αφήσουμε και τον εγκαταλείψουμε. Για χάρη κάποιου άλλου πράγματος, για χάρη μιας γυναικός, για χάρη 10 βοδιών. Ο Ελισέ και αυτός, αδερφοί, είχε όργονο εκεί πέρα με τα βόδια του. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Ελισέ. Και δεν του κάλεσε ο Κύριος αμέσως να του δώσει τη διακονία του προφήτη. Τον εκάλεσε για να ρίδει νερό στα χέρια του Ηλία. Να υπηρετεί έναν άνθρωπο του Θεού. Αδερφοί, τα έσφαξε, λέει. Τα έσφαξε. Και πώς θα ζούσε? Αφού ο Κύριος τον κάλεσε. Τώρα από εδώ και πέρα ο Κύριος αναλαμβάνει. Αδερφοί. Και έκαψε, λέει, και όλα τα εργαλεία, τα γεωργικά. Άμα το βλέπαν οι συγχωριανοί του εκεί πέρα, θα λέγανε πάει τρελάθη και όλησε. Τι κάνει, σφάζει τα βόδια? Και τους τα έδωσε φάτετα, τους είπε. Τάψησε, λέει, με τα ξύλα εκεί που είχε τα εργαλεία και σου είπε φάτετε τώρα και άντε γεια. Πήγε, χαιρέτησε τη συγγένειά του, με κάλεσε ο Κύριος. Και ξέρετε πώς έγινε αυτό, αδερφοί, το γεγονός? Πέρασε ο προφήτης Ηλίας, δεν του λέει Ελισέ, ούτε λέγει Κύριος ο Θεός σε καλή για να γίνει αντικαταστάτη μου. Τίποτα τέτοιο. Βγάζει τη μιλωτή του ο Ηλίας, την κάπα του, του την έριξε στην πλάτη. Παπ. Και τον άφησε μετά και έφυγε. Από τη στιγμή αυτή, αδερφοί, πήρε φωτιά ο άνθρωπος. Δόξα στον Κύριό μας. Είναι δυνατόν ο Κύριος να μας έχει δώσει κάτι, αδερφοί, δόξα στον Θεό, και να μην φέρει αποτέλεσμα? Είναι δυνατόν? Εάν εμείς, αδερφοί, δεν κάνουμε σωστή χρήση, αδερφοί μου, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο Ηλισέ έκανε πολύ σωστή χρήση. Έμεινε πιστός, αδερφοί, και στον Θεό και στον άνθρωπο του Θεού, μαζί ήταν μέχρι το τέλος. Δεν τον άφησε. Κάτσε εδώ, Ηλισέ, τον προφήτης. Τρεις φορές σου το είπε. Κάτσε, έχω μια δουλειά στα Γάλγαλα, θα πάμε στον Ιορδάνη. Ζει Κύριος και ζει ψυχή μου. Δεν θέλω να σε αφήσει, του λέει. Με τίποτα, του λέει. Δεν σε αφήνω εγώ. Κάτσε εδώ, του λέει. Τον δοκίμαζε, αδερφή. Δεν σε αφήνω, του λέει. Και αφού φτάσαν στον Ιορδάνη, του λέει ο άνθρωπος του Θεού, πριν αναλυφθώ, του λέει, πες μου τι θες να σου κάνω πριν φύγω. Του λέει, διπλή μερίδα από το πνεύματός σου, παρακαλώ, του λέει, θέλω να μου δώσει ο Θεός. Μεγάλο πράγμα ζητείς, του λέει. Δεν σου φτάνει μια μερίδα. Διπλή μερίδα, λέει. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Είχε πολύ μεγάλη καρδιά αυτός ο άνθρωπος. Έβλεπε τις ανάγκες του λαού του Θεού. Και οι ανάγκες ήταν πολύ μεγάλες. Και του την έδωσε ο Θεός και εργάστηκε πάρα πολύ μέσα στο λαό του Θεού.
Φτωχός τον βρήκε ο Κύριος, φτωχός και έφυγε από αυτή τη ζωή ο Έλισσα, αδερφή. Βεβαίως, δεν έμενε μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη της Σαμάριας έμενε. Όταν πήγε ο Νέμα, σκανδαλίστηκε. Λέει, πού με φέρανε αυτοί, από το παλάτι με φέρανε στην καλύβα. Κι άμα, έβγαινε έξω ο άνθρωπος του Θεού, διπλό το σκάνδαλο. Γιατί δεν ήταν ωραιότερο στην όψη, ήταν φουλ καλαφρός. Φουλ καλαφρός. Μα εργάζεται και με καλαφρούς ο Θεός. Εργάζεται με ταπεινούς ο Θεός, αδερφοί. Γιατί ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Βλέπει και τις καρδιές μας, αδερφοί. Ας του δώσουμε όλη την καρδιά μας το πρωινό αυτό εκ νέου και να του πούμε, Κύριε, την καρδιά της σαρκίνη δώσ' μου. Την ταπεινή καρδιά με το πνεύμα το συντετριμένο για να σε ευαρεστήσω. Αμήν, αδερφοί.